Περνάμε στην τελευταία ανακοίνωση αυτού του session, την Αθανασία Κυριάκου, με τίτλο «Όψεις της βιογραφίας ενός ανθρώπινου σκελετού, τα ανθρώπινα κατάλοιπα από τη Χρυσή Λάρνακα του τάφου του Φιλίππου Β' στη Βεργίνα Αιγαίες». Ένα λεπτό, κύριε Κυριάκου. Καλημέρα και από μένα. Ένα λεπτό λίγο, γιατί θα ζητήσω πρώτα συγγνώμη για την ξεκούρδιστη φωνή μου και να πω και εγώ τα ευχαριστώ για την ωραία διοργάνωση σε έναν χώρο που είναι τόσο οικείο για όλους μας και αγαπητός. Τα αρχαιολογικά ταφικά σύνολα συνιστούν συναρπαστικά δίκτυα με στενές συνάφειες τοπίου, κτηριακής κατασκευής, ποικίλων αντικειμένων, εθήμων και τελετουργιών και κυρίαρχα του ανθρώπινου αποτυπώματος, που επίσης έχει πολλές μορφές, από τη μια τα χειροπιαστά σκελετικά κατάλοιπα και από την άλλη τη δραστικότητα των ατόμων που συμμετείχαν σε διάφορα επίπεδα με διάφορους ρόλους στην ταφική διαδικασία. Η σύγχρονη αρχαιολογική έρευνα αποσκοπεί στην ολιστική αντιμετώπιση των ταφικών συνόλων. Είναι όμως γεγονός ότι την πρωτοκαθεδρία στην συντήρηση, αποκατάσταση, μελέτη και προβολή, με αποκορύφωμα την έκθεση, την έχουν τα αντικείμενα. Τα σκελετικά κατάλοιπα παραμένουν συνήθως φυλαγμένα σε αποθήκες. Δικαιολογημένα, μια και οι τρόποι έκθεσης τους προβληματίζουν σε μεγάλο βαθμό τους ειδικούς επιστήμονες, όπως φάνηκε άλλωστε στο πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που διοργανώθηκε το 2019 ακριβώς με αυτό το αντικείμενο. Θα ξεκινήσω αυτή την παρουσίαση λίγο προβοκατόρικα με δημοσιεύματα του 2015 σε ιστοσελίδες που απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένο, πιστεύω, κοινό, και τον πηχιαίο τίτλο «Τα οστά του Φιλίππου καταχωνιασμένα στις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου της Βεργίνας». Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο κείμενο. Αν και κανονικά, από μόνα τους, τα σκελετικά κατάλοιπα, θα έπρεπε να είναι ένα μουσείο, όπου σε κεντρική θέση θα ευρίσκεται ο σκελετός του Φιλίππου σαν κεντρικό εύρημα σε έκθεση, πλαισιούμενος από άλλα σχετικά ευρήματα σε διάφορες αίθουσες, που θα τόνιζαν την ελληνικότητα της Μακεδονίας και την μακεδονική-ελληνική ιστορία και αρχαιολογία. Σε αυτό λοιπόν το επετειακό συμπόσιο για τα 60 χρόνια του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το ιδιαίτερο έβριμα. Προφανώς δεν είναι στις προθέσεις μου να προβώ σε εξειδικευμένη οστεοαρχαιολογική ανάλυση, άλλωστε δεν έχω την κατάρτιση για να το κάνω. Ωστόσο, με ενδιαφέρει να παρακολουθήσω τη βιογραφία ενός κέριου υλικού που κινείται στο μετέχμιο μεταξύ βιολογικού υλικού και πράγματος. Και αναμφίβολα το συγκεκριμένο βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε ευρεία κλίμακα. Τη διαδρομή του post-mortem ως αντικείμενο επιστημονικής εξέτασης και έκθεσης, αλλά και αλληλεπίδρασης με το κοινό, αυτός ο σκελετός την ξεκίνησε εδώ, στις αποθήκες, στα τραπέζια με το απλωμένο υλικό και στις προθήκες του Μητροπολιτικού για τη Βόρεια Ελλάδα Μουσείου της Θεσσαλονίκης. Εξάλλου, εδώ ήταν και ο μοναδικός χώρος που εκτέθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 80 μέχρι το 1997 για 15 περίπου χρόνια. Ο θάνατος μετατρέπει το σώμα σε βιολογικό κατάλοιπο. Η καύση, ακόμη περισσότερο, μεταβάλλει ταυτόχρονα την ουσία και την εικόνα και η διαδικασία εντυπώνεται έντονα στη συλλογική μνήμη. Ο νεκρός του θαλάμου του τάφου 2 της Μεγάλης Τούμπας στάθηκε αναμφίβολα ένα βασικό δρόν υποκείμενο στην όλη διαδικασία της ταφής. Η σύγχρονη έρευνα δέχεται το αποτύπωμα των ζωντανών στα ταφικά έθιμα, μια και ο νεκρός δεν θάβεται μόνος του, αλλά αποκαθιστά το λείψανο στη θέση που δικαιωματικά του ανήκει, αυτή του καθοριστικού παράγοντα που υπαγορεύει πολλές από τις επιλογές των υπεύθυνων για την ταφή. Το πρώτο μέρος της βιογραφίας αυτού του σκελετού αφορά ακριβώς τη μετάβαση από τον κόσμο των ζωντανών στον κόσμο των νεκρών. Η κλειστή κατασκευή στην οποία πραγματοποιήθηκε η καύση εξασφάλιζε την ελεγχόμενη υψηλή θερμοκρασία. Οι πολλές του ταυτότητες στην κοινωνία, μια και πρόκειται για ένα άτομο αναμφίβολα πολύ ψηλά στην κοινωνική ιεραρχία, μετουσιώθηκαν στα έμβια όντα, άλογα και σκυλιά, και στα πλούσια αντικείμενα που συνόδευσαν στην πυρά και στον τάφο τον νεκρό, ενώ η εμβληματική παράσταση στην πρόσωψη του επιμελημένου ταφικού κτίσματος του έδινε πρόσωπο σε στιγμές δόξα στην αιωνιότητα. Τα σκελετικά κατάλοιπα, διπλά ασφαλισμένα μετά την καύση και την προσεκτική περισυλλογή τους στη Χρυσή Λάρνακα και τη Μαρμάρινη Θήκη, μετατράπηκαν εν μέρη σε ένα από τα πράγματα, επίκεντρο όμως του όλου συνόλου.
Πριν από 46 χρόνια, η επιστημονική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής τον Μανώλη Ανδρώνικο, εισήλθε στον τάφο 2 από το κλειδί της Καμάρας και από τα πρώτα που τράβηξαν την προσοχή ήταν η μαρμάρινη σαρκοφάγος. Από τα πιο γνωστά αποσπάσματα από το χρονικό της Βεργίνας του Μανώλη Ανδρώνικου είναι αυτό που αναφέρεται στη συγκινησιακή φόρτιση του ανασκαφέα που προκαλείται από την επαφή με τα βιολογικά κατάλοιπα πιθανώς μιας σημαντικής ιστορικής προσωπικότητας. Μπορώ να φέρω, λέει, στη συνείδησή μου ολοκάθαρα την αντίδραση που δοκίμασα καθώς έλεγα μέσα μου. Αν η υποψία που έχεις πως ο τάφος ανήκει στο Φίλιππο είναι αληθινή, κράτησε στα χέρια σου τη Λάρνακα με τα οστά του. Είναι απίστευτη και φοβερή μια τέτοια σκέψη που μοιάζει εντελώς εξωπραγματική. Νομίζω πως δεν έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου τέτοια αναστάτωση, ούτε και θα δοκιμάσω ποτέ άλλοτε. Τη νύχτα της 10ης Νοεμβρίου 1977, τα πολύτιμα ευρήματα του τάφου μεταφέρονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης με το ιδιωτικό αυτοκίνητο του Ανδρώνικου. Η Λάρνακα, με τα οστά φυλαγμένα στο εσωτερικό της, αποθηκεύεται σε χρηματοκιβώτιο και την επίβλεψη έχουν ο Ανδρώνικος και η Κατερίνα Ρωνιοπούλου, διευθύντρια του μουσείου. Πολύ σύντομα γίνεται η πρώτη ανακοίνωση για τα ευρήματα της Βεργίνας στην κατάμεστη αίθουσα της παλιάς φιλοσοφικής σχολής. Η υποδοχή είναι ενθουσιώδης. Ο Νικόλαος Ξηροτήρης, με σπουδές στο ΑΠΘ και στην Γερμανία, προσκλήθηκε να εξετάσει τα σκελετικά κατάλοιπα σε συνεργασία με την Φραντζίσκα Λάγκενσάιντ. Όταν ξεκινούν οι εργασίες, το πρώτο που αφαιρείται από το εσωτερικό της Λάρνακας είναι το χρυσό στεφάνι. Στη συνέχεια αφαιρέθηκαν τα οστά και καθαρίστηκαν. Διαπιστώθηκε η προσεκτική αναπόθεσή τους, ανάλογα με το μέγεθός τους, ότι είχαν καθαριστεί και δεν υπήρχαν καθόλου υπολείμματα στάχτης ή άλλων υλικών από την πυρά και καταγράφηκε η πληρότητα του σκελετού. Το άρθρο με τα συμπεράσματα των δύο μελετητών εμφανίστηκε το 1981 στην Αρχαιολογική Εφημερίδα. Η μελέτη περιλάμβανε και τα οστά του Προθαλάμου και του διπλανού τάφου 3. Το 1979, με τη μεσολάβηση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών Δημήτρη Νιάνια και του Γενικού Επιθεωρητή Αρχαιοτήτων Νικόλαου Γιαλούρη, προσεγγίστηκε ο Μανώλης Ανδρώνικος ώστε η ομάδα από το Μουσείο του Μάντσεστερ, με επικεφαλής τον Τζόναθαν Πράγκ, που είχε πειραματιστεί με την αποκατάσταση προσώπων από αιγυπτιακές μούμιες του μουσείου, να δοκιμάσει τη μέθοδό της και σε ένα καλοδιατηρημένο κρανίο από την ελληνική αρχαιότητα. Παράλληλα, σκοπός ήταν να δοθούν απαντήσεις ως προς την παλαιοπαθολογία του ατόμου και την ταυτότητά του. Την ανθρωπολογική εξέταση των καταλήπων θα αναλάβανε ο Τζόναθαν Μασγκρέιβ, ανατόμος από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, ενώ ο Ρίτσαρντ Νίβ θα ήταν ο ειδικός για τις αποκαταστάσεις. Το 1983, ο Μασγκρέιβ εξέτασε τα οστά και έγινε από τον Νίβ το πρόπλασμα, αφού δημιουργήθηκαν εκ μαγεία από τα επιμέρους τμήματα. Το άρθρο των Πράγκ, Μασγκρέιβ και Νίβ εμφανίστηκε στο Journal of Hellenic Studies του 1984. Η ομάδα διαπιστώνει και αποκαθιστά στο πρόπλασμα τραύμα στη δεξιά οφθαλμική κόγχη από βλήμα από ψηλά. Ο συνδυασμός με τις ιστορικές πηγές και τα αρχαιολογικά δεδομένα υποδεικνύουν τον Φίλιππο το Δεύτερο. Η τελική όψη του προπλάσματος σχετίζεται με την απόδοση του σκελετού σε αυτή την ιστορική προσωπικότητα και στα μεσογειακά δεδομένα. Τώρα εδώ σας δείχνω το δεύτερο, αλλά το πούμε μετά. Δηλαδή, σκούρο δέρμα λόγω μακράς έκθεσης στις καιρικές συνθήκες, σκούρα μάτια, μαλλιά και γένια. Ο Πράγκ πραγματεύεται το ιστορικό πλαίσιο και αναλυτικά τα πορτρέτα του Φιλίππου σε γλυπτά και νομίσματα. Διαπιστώνει τις ομοιότητες του προπλάσματος με τα συγκεκριμένα πορτρέτα, όπως το τετράγωνο πρόσωπο με το ισχυρό πηγούνι, τα έντονα φρύδια και την ασυμμετρία στα δύο τμήματα του προσώπου. Ήδη, μια και μιλάμε για το 1984, έχει ξεκινήσει η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της ταυτότητας του νεκρού με χαρακτηριστικά πόλωσης. Τα επιστημονικά άρθρα διαδέχονται το ένα το άλλο και τα δύο στρατόπεδα υποστηρίζουν το μεν την ταύτιση με τον Φίλιππο το Δεύτερο και το δε με τον Φίλιππο τον Τρίτο τον Αριδαίο. Η αρχή μιας αγεφύρωτης μάλλον διαμάχης που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τα οστά μεταξύ άλλων προέβαλαν ως λύση. Με την εμπιστοσύνη ίσως που ξεκίνησε να δείχνει μερικές δεκαετίες νωρίτερα η νέα αρχαιολογία στις μεθόδους των φυσικών επιστημών. Ωστόσο, η συνολική διαχείριση του θέματος μάλλον ακολουθούσε τις παραδοσιακές για την κλασική αρχαιολογία μέχρι τότε μεθόδους. Έτσι, ο Πράγκ επιστρέφει το 1990 με νέο άρθρο που παρουσιάζει την καλή εκδοχή, ένα νέο πρόπλασμα του Νίβ, με μειωμένη την ουλή από την απώλεια του οφθαλμού. Σε αυτό το άρθρο καταπιάνεται με τα επιτεύγματα του Κρητόβουλου, διάσημου γιατρού στην αυλή του Φιλίππου του Δευτέρου, που κατά τον Πλήνιο τον Πρεσβύτερο αφαίρεσε το βέλος από το μάτι του βασιλιά μετά την πολιορκία της Μεθόνης το 354 π.Χ. και περιποιήθηκε την ουλή.
Επιχειρεί μια αποκατάσταση των σταδίων της θεραπείας που εφάρμοσε ο Κρητόβουλος με πλήθος αναφορών στις αρχαίες πηγές. Τα προπλάσματα ήταν δύο, ένα σε κερί και ένα σε ένα είδος ρητίνης που προσωμιάζει τον Μπρούτζο. Αυτό θεωρητικά μπορεί να είναι ακόμα εδώ στις αποθήκες. Είναι και τα δύο. Ωραία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα αυτή, αυτή την εποχή, έχει επεκταθεί και δουλεύει κατασκευάζοντας προπλάσματα για τους σκελετούς από τους βασιλικούς. Έκανα κάτι εγώ, όχι. Τους βασιλικούς τάφους των Μυκηνών, από το ιερό στα Νεμοσπήλια και το λεγόμενο τάφο του Μίδα στο Γόρδιο. Κάτι έκανα εγώ. Το πάθαμε και χθες, αυτό θα διορθωθεί πολύ γρήγορα. Εντάξει. Όλες λοιπόν αυτές οι περιπτώσεις είχαν μεγάλη απήχηση στην επιστημονική κοινότητα και ασφαλώς και στο ευρύ κοινό. Πού βρίσκονταν τα οστά κατά τις δεκαετίες του 1000, εδώ μια ακόμα τις γνωστές τα δημοσιεύματα, πού βρίσκονταν λοιπόν τα οστά κατά τις δεκαετίες του 80 και του 90, όπως πολύ ωραία ακούσαμε και χαίρομαι, γιατί οι προηγούμενες ανακοινώσεις για τις μεταβολές στην αρχιτεκτονική του μουσείου, αλλά και οι εκθέσεις που έγιναν τα πρώτα 30 χρόνια, έρχονται και δένουν πάρα πολύ με όσα σας λέω εγώ. Αμέσως λοιπόν μετά την ανακάλυψη των τάφων, διοργανώθηκε η έκθεση της Αυρή της Αρχαίας Μακεδονίας, που κατά κύριο λόγο περιλάμβανε τα ευρήματα της Βεργίνας εδώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Ο σκελετός αποτελούσε μέρος της έκθεσης, αρχικά σε μια πρόχειρη ξύλινη και μετά σε πιο μοντέρνα προθήκη. Απλωμένος, αδιάψευστο τεκμήριο αυθεντικότητας μέσα από την υλικότητά του, πρόσφερε στον επισκέπτη την ενσώματη εμπειρία της επαφής με το λαμπρό πρόγονο και στο μυαλό κάποιον ίσως την απτή μαρτυρία της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Τουλάχιστον βέβαια, αυτό που ακούστηκε και πριν, βρισκόταν σε απόλυτη συνάφεια με τα υπόλοιπα ευρήματα, πλαισιωμένος από το αρχαιολογικό του κόντεξτ. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 70, πέρα από τις εγχώριες εκθέσεις και αυτά τα ακούσαμε, διοργανώνονταν εκθέσεις στο εξωτερικό, κυρίως όπου υπήρχε ελληνική διασπορά με ευρήματα από τη Μακεδονία. Εδώ είναι από ένα βιντεάκι από το αρχείο της ΕΡΤ. Και όπως ακούστηκε, περιόδευσε αυτή η έκθεση συγκεκριμένη στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία αργότερα. Ο σκελετός βέβαια, ο σκελετός δεν ταξίδεψε ποτέ, αλλά είχε το ρόλο του στα επιστημονικά κείμενα. Το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων στη Βεργίνα εγκαινιάστηκε το 1992 και το 1997 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης στην ίδια τη Βεργίνα. Η τελική συνολική έκθεση του 2003 στη Βεργίνα δεν περιελάμβανε τα σκελετικά κατάλοιπα. Δεν υπάρχει βέβαια αμφιβολία. Εδώ βλέπετε και το εσωτερικό, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πολύτιμο οστεοδόχος σκεύος που τα περιείχε εξυψώνεται μουσιολογικά μέσω των αναβαθμών που το μεταφέρουν σε ανώτερο επίπεδο στην έκθεση. Τα οστά, ήδη από το 1997, είχαν αποθηκευτεί στα ράφια μεταλλικού ερμαρίου στο εργαστήριο μαζί με τα υπόλοιπα ανθρώπινα κατάλοιπα της Μεγάλης Τούμπας. Εδώ κλείνει το πρώτο κεφάλαιο ενός διάσημου σκελετού. Ήδη όμως υπήρχαν τα σπέρματα της επόμενης φάσης. Το 1998 είδε στη Βεργίνα πολύ γρήγορα τα οστά και τράβηξε μερικές φωτογραφίες ο Αντώνης Μπαρτσιώκας, καθηγητής φυσικής ανθρωπολογίας, που διαδέχτηκε τον Νικόλαο Ξηρωτήρη στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Δεν έχει διευκρινιστεί με ποια ακριβώς διαδικασία, πάντως επίσημη άδεια δεν του δόθηκε ποτέ. Εστίασε κυρίως στην οφθαλμική κόγχη, όπου η ομάδα των Βρετανών είχε διαπιστώσει το τραύμα. Κατέληξε ότι δεν υπάρχει τραύμα και ότι η καύση έγινε σε σχεδόν αποσαρκωμένα οστά, οπότε πρόκειται για τον Φίλιππο III τον Αριδαίο, όπως υποστηρίζει και σημαντική μερίδα μελετητών με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα. Το άρθρο του εμφανίζεται το 2000 στο Science, ένα περιοδικό ιδιαίτερου κύρους με σημαντικό συντελεστή βαρύτητας, όπου κιόλας, να σημειωθεί και αυτό, μεγάλη μερίδα των άρθρων δημοσιεύεται αντί υψηλού αντιτίμου. Αντί για τα περιοδικά των κλασικών σπουδών, περνάμε σε ένα άλλο ύφος και σε άλλες υφείς διατυπώσεις. Ο σκελετός αντιμετωπίζεται κατ' επίφαση με όρους έρευνας των θετικών επιστημών και με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας και απολυτότητας. Και πάλι όμως το βασικό ερώτημα είναι η ταύτιση με την ιστορική προσωπικότητα. Το στεολογικό υλικό είναι δέσμιο της πλαισίωσης που του έχουν επιβάλει, φαίνεται περίπου διαχρονικά. Η απάντηση από τους Βρετανούς ήρθε πολύ αργότερα, το 2011 και το 2010 και το 2011, στην τελευταία περίπτωση ως κεφάλαιο στον κατάλογο της έκθεσης για τις Αιγαίες στην Οξφόρδη.
Εκείνο που αξίζει να σημειωθεί από αυτή την απάντηση είναι ότι επισημαίνεται για άλλη μια φορά ότι δεν είναι συμβατή με τις αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων για την ταφική τελετουργία και το επέκεινα η εκταφή του μισολιωμένου πτώματος για να γίνει η καύση και να αποδοθούν τα δέοντα στο νεκρό, όπως ισχυρίζονται όσοι είναι υπέρ της εκδοχής του Φιλίππου του Αριδαίου. Η δεκαετία όμως του 2000 ήταν σημαντική, καθώς η Διευθύντρια της Πανεπιστημιακής Ανασκαφής, Χρυσούλα Παλιαδέλη, αποφάσισε πως είχε έρθει η ώρα να γίνει μια νέα μελέτη με όσο το δυνατόν πιο ολιστικό τρόπο. Εκδόθηκε άδεια μελέτης του σκελετικού υλικού από το σύνολο της Μεγάλης Τούμπας, το όνομά της, και την ανέθεσε στον Θεόδωρο Αντίκα Ειδικό Ανατομίας και στη Λόρα Αντίκα Φυσική Ανθρωπολόγο. Ήμουν από αυτούς που βοήθησαν σε πολλά ζητήματα του project, όπως και ο Αλέξης ο Τούρτας, ενώ γρήγορα προστέθηκε ο Γιάννης Μανιάτης από το Δημόκρητο, εδώ τον βλέπετε και με τον Χρήστο τον Κατσίφα σε συνεργασία, για τη διερεύνηση τόσο των οστών όσο και άλλων υλικών που εντοπίστηκαν στη Λάρνακα. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2009 και η εικόνα των διάσημων οστών ήταν μάλλον απογοητευτική, με πολλά υπολείμματα από τις διάφορες επεμβάσεις, κολλημένα ξυλαράκια για τις ανάγκες της έκθεσης ή της κατασκευής του εκμαγείου, ατυχείς συγκολλήσεις στην κάτω γνάθο κλπ. Έγινε λοιπόν λεπτομερής οστεολογική εξέταση και αμέτρητες φωτογραφίες. Τηρήθηκε λεπτομερές ημερολόγια εργασιών. Έγιναν ακτινογραφίες και αξονικές τομογραφίες σε επιλεγμένα οστά και υπήρξε μέρημνα για τις σωστές συνθήκες φύλαξής τους. Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά αντιόξινα υλικά για αρχιακό υλικό. Τα οστά σταθεροποιήθηκαν σε κοιλότητες του ΕΘΑΦΟΜ για να μην μετακινούνται και περάστηκε ειδικό λεπτό στρώμα στην πόρτα του ερμαρίου, αδιαπέραστο στο φως και στην υπεριόδη ακτινοβολία. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις που βιντεοσκοπήθηκαν με τους βασικούς πρωταγωνιστές της μελέτης των οστών και της διαχείρισής τους. Η Λόρα Αντίκα μίλησε με τον Τζόναθαν Μασκρέβ, ο οποίος με μεγάλη προθυμία δώρησε το αρχείο του στο Απιθή. Επίσης, έγινε ανάλογη συνέντευξη με τον Τάσο Μαργαριτόφ, έναν από τους βασικούς συντηρητές εκείνης της εποχής, ο οποίος μάλιστα έφυγε από τη ζωή λίγες εβδομάδες μετά τη συνέντευξη. Μιλήσαμε με τον Νίκο Ξηροτήρη και την Κατερίνα Ρωμιοπούλου και τους ευχαριστούμε πολύ. Ζητήσαμε πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης και άλλα διοικητικά έγγραφα και τότε είχαμε συνεργαστεί πολύ καλά με την κυρία Ιγνατιάδου. Υπάρχει ένα πλήρες αρχείο, στο βαθμό που μπορούσαμε τότε να το συγκεντρώσουμε, πέρα από την καθαρά οστεολογική μελέτη, και ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί στο σύνολό του. Το άρθρο των Αντίκα δημοσιεύτηκε σε ένα εξειδικευμένο περιοδικό κύρους, το Journal of Osteoarchaeology, το 2015. Διαπιστώθηκαν νέα στοιχεία παλαιοπαθολογίας στα σκελετικά κατάλοιπα, ενώ δεν εντοπίστηκε τραύμα στη δεξιά οφθαλμική κόγχη. Το ενδιαφέρον είναι ότι στη γενική αταφή του προθαλάμου εντόπισαν τμήμα της ειδικής σύμφυσης που δεν είχε συμπεριληφθεί στις μελέτες των προηγούμενων, καθώς και κάταγμα στο αριστερό γόνατο, που επέφερε σαφή χολότητα. Η γυναίκα είναι πάνω από 30 χρονών και όλες οι μέχρι τώρα υποθέσεις για συζύγους του Φιλίππου του Δευτέρου ή για την αδέευρη δίκη του Φιλίππου Αριδαίου δεν είναι συμβατές με αυτό το έβριμα. Οι δύο μελετητές έκαναν την υπόθεση ότι θα μπορούσε να πρόκειται για την κόρη του Ατέα, βασιλιά των Σκυθών, και έτσι να ερμηνεύεται και ο πολεμικός εξοπλισμός που βρέθηκε σε συνάφεια με την ταφή της. Από την άλλη, η χολότητα στο πόδι τα τελευταία χρόνια της ζωής της επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το ειδικό βάρος των αρχαιολογικών συμφραζομένων, αλλά και την ανάγκη να αποτινάξουμε τα στερεότυπα στις ερμηνείες μας. Τα όπλα στον προθάλαμο και οι άνισου ύψους κνημίδες ανήκουν στη γυναίκα, μια και βρέθηκαν χωροταξικά σε συνάφεια με τη δική της ταφή, όχι στο νεκρό άνδρα του θαλάμου. Το είχε πει ο Χάμοντ, το είχε γράψει η Μισελ Ντομά στο βιβλίο L'Ore Le Pouvoir, αλλά γενικά αυτή η εκδοχή μάλλον αποσιωπήθηκε. Ένα άλλο κέρδος από την προσεκτική μελέτη του περιεχομένου της Λάρνακας του θαλάμου ήταν ότι εντοπίστηκε για πρώτη φορά ένα σύνθετο υλικό αποτελούμενο από πολλά στρώματα που εναλλάσσονται μεταξύ υφάσματος εμποτισμένου σε πορφύρα και λευκή χρωστική από το ρηκτό χουντίτης, η χρήση του οποίου είναι σπανιότατη και δεν εντοπίζεται πριν από αυτή την εποχή στην Ελλάδα. Το έβριμα αυτό παρουσιάστηκε από το Γιάννη Μανιάτη, εδώ στο ΕΜΘ, και στο 40ο Διεθνές Συνέδριο Αρχαιομετρίας στο Λος Άντζελες το 2014 και η συνέχεια της μελέτης στο επόμενο Διεθνές Συνέδριο Αρχαιομετρίας το 2016 στην Καλαμάτα.
Ακόμα και αποτύπωμα υφάσματος εντοπίστηκε σε ένα από τα μυριαία οστά. Όχι η πορφύρα που είναι εμφανής σε πάρα πολλά από τα οστά, αλλά εδώ φαίνεται καθαρά και το αποτύπωμα από την ύφανση του υφάσματος. Η Βεργίνα όμως δεν πάβει ποτέ να ενδιαφέρει. Ο Μπαρτσιώκας, ο Αντώνης Μπαρτσιώκας, είχε στρέψει ήδη το ενδιαφέρον του από το 2007 στον τάφο 1, γνωστό ως τάφο της Περσεφόνης, στη Μεγάλη Τούμπα, και δημοσίευσε άρθρο με την ιστορικό Ελιζαμπεθ Κάρνεϊ. Και εδώ βλέπετε οστά του τάφου 1, που πάλι μελέτησε ο Τζόναθαν Μάσγκρεϊβ, και αυτές είναι οι φωτογραφίες από το αρχείο του. Σε αυτές, άλλωστε, κατά κύριο λόγο, σε μεγάλο βαθμό, βασίστηκε και ο κύριος Μπαρτσιώκας. Το 2015, σε συνεργασία με ομάδα ανθρωπολόγων από το εξωτερικό, κυρίως Ισπανούς, δημοσίευσε άρθρο στο Proceedings of the National Academy of Science, όπου το κέντρο του ενδιαφέροντος είναι ένα συνοστεωμένο μυριαίο οστό με κνήμη που φέρει οπίστο γόνατο και θεωρεί ότι προέρχεται από τον τάφο 1. Το οστό ανάγεται σε αδιάσυστη απόδειξη σύνδεσης του σκελετού με τον Φίλιππο τον Δεύτερο, καθώς αποκαθιστά το τραύμα στο πόδι που τον κατέστησε χολό. Μόλις πριν από 3 εβδομάδες, εμφανίστηκε νέο άρθρο στο Journal of Archaeological Sciences, σε συνεργασία πάλι με Ισπανούς συναδέλφους του κ. Μπαρτσιώκα, όπου γίνεται η σύνοψη με χαρακτήρα βεβαιότητας για το οστεολογικό υλικό από τη Μεγάλη Τούμπα. Στον τάφο 1 θάφτηκαν ο Φίλιππος ο Δεύτερος, η γυναίκα του Κλεοπάτρα και το μωρό της. Στον τάφο 2 ο Φίλιππος ο Αριδαίος με την Αδέα Ευρυδίκη. Και στον τάφο 3 ο Αλέξανδρος ο Τέταρτος, γιος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σε διάφορα αποσπάσματα του κειμένου χαρακτηρίζονται ακόμη και λανθασμένες οι μεταφράσεις των αρχαίων συγγραφέων από μελετητές όπως ο Χατζόπουλος, ο Χάμοντ και οι άλλοι. Σε αυτό το άρθρο έμαθα και ποιος είναι θαμμένος σε έναν από τους τάφους που μελέτησα εγώ στη Στενόμα Κριτούμπα. Πληροφορήθηκα λοιπόν ότι είναι θαμμένος ο Αμύντας ο Τρίτος. Είναι μια εντυπωσιακή πληροφορία, σας πρέπει να την αξιοποιήσω. Αν και μαθαίνω ότι κυκλοφορούν και άλλες απόψεις για τη Στενόμα Κριτούμπα, πρέπει να τα συγκεντρώσω. Το 2015 υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα στον τύπο και έδωσε και συνέντευξη ο κύριος Μπαρτσιώκας, όπου μιλάει με πάθος για την ποιότητα των περιοδικών στα οποία δημοσιεύει, επειδή είναι περιοδικά με κριτές, με υψηλή απέτηση, και για τη σημασία που έχουν τα όπλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πόσο περήφανοι πρέπει να είμαστε με αυτό. Αυτό με τα όπλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου υπάρχει πολύ έντονα στο άρθρο του, γιατί θεωρώντας ότι ο τάφος 2 ανήκει στον Φίλιππο τον Αριδαίο, επομένως κάποια από τα όπλα σίγουρα είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και άρα πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι και να αξιοποιήσουμε αυτό το προϊόν ως Ελλάδα, μιλώντας για τα όπλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα ήθελα να τονίσω ότι τα οστά του τάφου 1 είναι υπολεπτομερή επιστημονική μελέτη με πληθώρα φυσικοχημικών τεχνικών και σύντομα θα υπάρξει και σχετική δημοσίευση. Ήταν ένας άθλος ακόμα και να συγκεντρωθούν αυτά τα οστά. Βρίσκονταν σε διάφορα σημεία. Υπήρχε και η ιστορία ότι οστά διάφορα, από διάφορα μέρη της Μακεδονίας μεταφέρθηκαν στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Βοήθησε πολύ και η εφορία αρχαιοτήτων Ροδόπης να έρθει ένα μέρος στην Βεργίνα. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν και είναι λίγο έτσι μια απορία πώς μπορούν κάποιοι άνθρωποι να γράφουν με τόση μεγάλη βεβαιότητα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι έχει γίνει νέα καταγραφή του οστεολογικού υλικού από τον τάφο 3 με την ίδια μέθοδο που καταγράφηκαν τα οστά από τις ταφές που εντοπίστηκαν στο Ιερό της Εύκλειας το 2008-2009. Δούλεψαν γι' αυτό νέες ερευνήτριες, η κυρία Ζαφύρη και Κατσαβέλη, με εμπειρία στη μελέτη οστών και από άλλες θέσεις και από διάφορες εποχές, υπό την επίβλεψη της κυρίας Τριανταφύλου. Κλείνοντας, πρέπει να αναρωτηθεί κανείς τι παρακαταθήκη μας αφήνει η ανασχόληση με ένα σπουδαίο αρχαιολογικκό και βιολογικό υλικό, όπως τα σκελετικά κατάλοιπα από τον τάφο 2 της Μεγάλης Τούμπας, τα οποία πλέον έχουν μια θέση στη συλλογική συνείδηση ή στο συλλογικό φαντασιακό. Κυρία Ζαφύρη και Κατσαβέλη, με εμπειρία στη μελέτη οστών και από άλλες θέσεις και από διάφορες εποχές, υπό την επίβλεψη της κυρίας Τριανταφύλου. Κλείνοντας,
πρέπει να αναρωτηθεί κανείς. Με ακούτε εις διπλούν. Τώρα καταθήκη μας αφήνει η ενασχόληση με ένα σπουδαίο αρχαιολογικό και βιολογικό υλικό, όπως τα σκελετικά κατάλοιπα από τον τάφο 2 της Μεγάλης του. Όχι, να μην πω την τελευταία παράγραφο. Μιλάω. Λοιπόν, κλείνοντας, πρέπει να αναρωτηθούμε τι παρακαταθήκη μας αφήνει αυτό το υλικό που πλέον έχει περάσει στη συλλογική συνείδηση. Χαίρομαι καταρχάς που το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΙΘΗ έχει αποκτήσει πλέον μια παράδοση στην οστεοαρχαιολογία χάρη στην αναπληρώτρια καθηγήτρια, κυρία Σέβη Τριανταφύλου, και μάλιστα διεξάγονται αυτές τις μέρες παράλληλα συνέδρια στο ΑΠΙΘΗ με σχετική θεματολογία. Ως επιστήμονες, στοχεύουμε πρωτίστως στη σωστή τεκμηρίωση των αντικειμένων και την καλή τους διατήρηση. Επομένως, η ολοκληρωμένη εκπαίδευση διασφαλίζει και την ορθότερη διαχείριση του οστεολογικού υλικού. Έργο του μελετητή είναι και η ερμηνεία, στο βαθμό όμως που μπορεί να υποστηριχθεί από τα δεδομένα και με την επίδειξη εγκράτειας. Στόχος είναι η μελέτη του ανθρώπου και των έργων του, όχι η επίμονη προσκόλληση σε ιστορικές προσωπικότητες ή η απαρίθμηση γνωστών ονομάτων από την ιστορία για να αποκτήσουν ταυτότητα τα ταφικά μνημεία. Δεν κάνουμε archaeology of celebrities, που λέει και ο Jonathan Hall. Η μέθοδος για να προσεγγίσουμε τις αρχαίες κοινωνίες είναι το πλαίσιο, το συγκείμενο, τα αρχαιολογικά και ιστορικά συμφραζόμενα και βέβαια η διεπιστημονική προσέγγιση. Και αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να επικοινωνείται η αρχαιολογική πληροφορία στο κοινωνικό σύνολο, τον τελικό αποδέκτη της δουλειάς μας. Σας ευχαριστώ. Συμφωνούμε απόλυτα με την τοποθέτησή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.